κλέψει 326 εκατομμύρια μείωση των επικουρικών συντάξεων μέσα στο 2015. Αυτό δεν προχώρησε. Θα τρίτο δούμε ζήτημα, τι θα γίνει με τη ρήτρα. Γιατί ζήτημα, εγώ κατάλαβα ότι η ρήτρα δεν αποσύρει το τραπέζι. Η ρήτρα, ακούστε κάτι. Μπαίνει λίγο στην κατάψυξη, μπορεί να ξαναβγεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουν μειωθεί οι συντάξεις. Άρα δεν συμμορφώνεσαι με τη μνημονιακή διάταξη. Μάλιστα. Τώρα, αυτό θα περάσει στο συνολικό πακέτο της ασφαλιστικής συνεννόησης που θα γίνει. Λοιπόν, τρίτο ζήτημα είναι η επαναφορά των απολυμένων με τον νόμο που πέρασε. Υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεις που αφορούν, για παράδειγμα, τις εκατοδόσεις και τα λήξη πρόθεσμα. Υπάρχει το ζήτημα των ανασφάλιστων, οι οποίοι αποκτούν πια δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης. Η καταργήση του 5 ευρώ. Είναι μια σειρά. Δηλαδή, εφαρμόζεται το πρόγραμμά σας, λέτε. Βεβαίως. Και με τον νόμο της παιδείας. Όχι με τον ρυθμό που θα θέλαμε. Να αντικαταστήσω, παρακαλώ, τη λέξη νόμος με τη λέξη φόρος. Δηλαδή, τον ένα μνημονιακό φόρο που έχετε καταργήσει ή θα καταργηθεί άμεσα. Γιατί αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο, γι' αυτό σας το ρωτάω. Κοιτάξτε κάτι. Σας είπα πριν ότι υπάρχει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Προφανώς μερικά ζητήματα πιθανόν να αλλάξει ο ρυθμός εφαρμογής τους. Όχι ότι τα ξεχνάμε. Αυτό είναι σαφές. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει μια επιμονή από την πλευρά μας να υπάρχει αξιοπιστία. Να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το ότι άλλα λες πριν τις εκλογές και άλλα κάνεις. Και μάλιστα κάποιοι να σεωθούν, να θεωρούν ότι είναι. Σας αφορά αυτό. Ξέρω εγώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Δηλαδή δεν πρέπει να λες πράγματα. Να δω το λένε τα στελέχη σας. Και να μην το εφαρμόζετε. Να λένε, είναι κάτι συνήθες. Είπαμε κάποιες υπερβολές, λέει, στην προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να σχολιάσω. Στελέχη σας το λένε. Τι, δεν το λένε κακοί δημοσιογράφοι. Συνήθως είναι κακοί. Προσέξτε κάτι. Στο ζήτημα του μνημονίου, σας λέω ότι έτσι κι αλλιώς όταν έχεις 520 εφαρμοστικούς νόμους. Όμως, εάν πήγαινε σε μία διάταξη, θα ήταν διακηρυκτικού χαρακτήρα. Ο νόμος καταργείται με αντίστοιχο νόμο. Άρα έπρεπε να εφαρμοστούν 520. Υπερβάλλατε σε ένα βαθμό προεκλογικά. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κανένας ότι ακούστηκαν πράγματα που ίσως θα έπρεπε πιο μετρημένα να τα πεις. Αλλά επί της ουσίας δεν είπαμε πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το διαπιστώσουμε στην εξέλιξη του χρόνου. Διότι κανένας, και εγώ ίδιος και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να φτάσουμε στο σημείο που έφτασαν άλλες δυνάμεις, που άλλα λέγαν προεκλογικά δηλαδή, και άλλα. Δηλαδή η συμφωνία που θα προκύψει δεν θα έχει νέα μέτρα, κύριε Καλλίδη, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι υπάρχουν. Ή θα περάσουν νέα μέτρα, τι λέτε? Κοιτάξτε κάτι, εγώ δεν θα ήθελα προσωπικά να υπάρχουν νέα μέτρα. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρετε την κατάσταση και τους εκβιασμούς οι οποίοι γίνονται και το που ήμασταν την προηγούμενη περίοδο, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, επί 5 χρόνια μπήκαμε σε ένα πηγάδι βαθύ από το οποίο προσπαθούμε να βγούμε. Δεν είναι χωρίς προβλήματα η έξοδος αυτή. Αλλά ωστόσο η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη. Θέλουμε να βγούμε, να πάμε σε ένα άλλο δρόμο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η λογική ότι περιμένω να πάρω κάποια μέτρα για να πάρω τη δόση. Μέτρα για να πάρω τη δόση. Πρέπει να σταματήσει. Να πάμε σε μια στρατηγική εξόδου από την κρίση, με όρους ανάπτυξης, με όρους διαγραφής τουλάχιστον ενός μέρους του χρέους, για να μπορέσει να ανασάνει ως χώρα. Αλλιώς δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από την κρίση. Για να πάμε στον κύριο Γκιουλέκα. Η εταίροι μας ήταν πιο σκληρή από όσο περιμένατε, κύριε Καλλίδη? Κοιτάξτε, η εταίροι μας ήταν πιο σκληρή από ό,τι αναμέναμε. Είχαν συνηθίσει, ξέρετε, σε μια κατάσταση προηγούμενη που αυτά τα οποία ζητούσανε τους τα υλοποιούσανε. Mm-hmm. Και δυσανασχετούσαν σε μια κυβέρνηση η οποία, ανεξάρτητα αν η αριστερή ή οτιδήποτε άλλο, ήταν μια κυβέρνηση η οποία τους λέει όχι, θα πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Και αυτό δυσανασχέτησε, δημιούργησε εκβιασμούς πρόσθετους και κυρίως μέσα από το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εκεί αυτό που ζητήσαμε, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, δεν ζητήσαμε, γιατί μας κατηγορούν, δεν ζητήσατε τα 7,2 δις. Ναι. Μα όταν λες ότι εγώ δεν θέλω να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα, τα μέτρα, δεν μπορώ να ζητάω τα χρήματα του προγράμματος. Άρα αυτό που ζητήσαμε ήταν να έχουμε την διευκόλυνση αυτή που την έχουν όλοι. Όλες οι χώρες έχουν τη διευκόλυνση αυτή με το θέμα των ενδόκων γραμματείων. Λοιπόν, κύριε Γκιουλέκα. Πάμε στον κύριο Γκιουλέκα. Υπό ποιες προ�ποθέσεις θα σχολιάσουμε και δύο-τρία πράγματα? Ναι, απλά εγώ θέτω και ένα ερώτημα. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσατε να στηρίξετε την συμφωνία που φαίνεται, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, να έρχεται τις επόμενες ημέρες? Θα σας το πω υπό τις προϋποθέσεις που μιλάω.